Σοβαρές ελλείψεις φαρμάκων στο νοσηλευτικό ίδρυμα του Ρεθύμνου καταγγέλνουν οι νοσοκομιακοί γιατροί, οι οποίοι περιγράφουν ένα εφιαλτικό σκηνικό με θύματα τους ίδιους τους ασθενείς. Τον τελευταίο καιρό διαπιστώσαμε σοβαρότατες ελλείψεις φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και αντιδραστηρίων στο νοσοκομείο μας, και αυτό μας αναγκάζει να δημοσιοποιήσουμε το ζήτημα για να απαιτήσουμε να δοθεί άμεσα λύση. Είναι ανάγκη να δοθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα, διότι αυτή η κατάσταση θα έχει σοβαρότατες συνέπειες στην περίθαλψη των προσερχόμενων στο νοσοκομείο μας. Αντιβιωτικά, αντισηπτικά και υγειονομικό υλικό αποτελούν πολυτέλεια για το νοσοκομείο Ρεθύμνου, καθώς όπως υποστηρίζει ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών, αναγκάζονται να προτείνουν στους ασθενείς, ακόμα και σε νεφροπαθείς και καρκινοπαθείς, να αγοράζουν οι ίδιοι τα φάρμακα που είναι απαραίτητα για την θεραπεία τους στο νοσοκομείο. Οι ελλείψεις φαρμάκων αφορούν σε βασικά φάρμακα, όπως αντιβιωτικά, αντιεπιληπτικά, ερυθροποιητίνη, ινσουλίνη. Οι ελλείψεις αντιδραστηρίων δεν μας επιτρέπουν να πραγματοποιήσουμε βασικές διαγνωστικές εξετάσεις στην καθημέρα πράξη. Και σαν αποτέλεσμα αυτών των ελλείψεων, οι υπηρεσίες που έχουμε τη δυνατότητα να παράσχουμε στους ασθενείς είναι υποβαθμισμένες. Πολλές φορές δεν μπορούμε, γιατί τα χέρια μας είναι δεμένα, να προσφέρουμε την περίθαλψη που έχουν ανάγκη ασθενείς. Πολλές φορές η θεραπεία δεν είναι η πιο αποτελεσματική. Αναγκαζόμαστε να παραπέμψουμε τους ασθενείς μας στην εξωτερική αγορά, προκειμένου να τα προμηθευτούν με δική τους δαπάνη και φάρμακα, αλλά και άλλα υλικά που είναι εντελώς απαραίτητα. Οι ίδιοι χαρακτηρίζουν το πρόβλημα κρίσιμο και το αποδίδουν στην έλλειψη κονδυλίων από τον προϋπολογισμό του 2013, ενώ φοβούνται τα χειρότερα, δεδομένων, όπως λένε, και των κουτσουρεμένων κονδυλίων του προϋπολογισμού του 2014. Το πρόβλημα οφείλεται στα ελληματικά κονδύλια του προϋπολογισμού για το έτος 2013. Έχουμε πει ότι το τελευταίο δίμηνο το 2013 είχε εξαντληθεί ο προϋπολογισμός. Το αποτέλεσμα ήταν να μην μπορούν να γίνουν παραγγελίες και γι' αυτό αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα αυτό τις πρώτες μέρες του 2014. Σε τηλεφωνική επικοινωνία της τηλεόρασης Κρέτα με το διοικητή του νοσοκομείου Ρεθύμνου, ο κύριος Ξυπολιτάς παραδέχτηκε το πρόβλημα, τόνισε ωστόσο πως έχει ενημερωθεί ήδη και ακολουθούνται ήδη οι προβλεπόμενες ενέργειες. Ωστόσο, ο Αντώνης Γρηγοράκης, διοικητής της 7ης ΥΠΕ, τόνισε πως μόλις σήμερα πληροφορήθηκε το πρόβλημα που υπάρχει στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Όπως ανέφερε ο κύριος Γρηγοράκης, το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί ήδη από αύριο.